Εδώ στο σταθμό ταξί, ο Σπύρος Κουμπαράς γεμάτος με τους χαλιβάδες, ταχύνι, άλυμα φουντουκιού και όχι μόνο, με τα είδη του. Και βέβαια απέναντι η Ψαραγορά, ηθιοπολείο Καμπουράκη. Ολόφρεσκα θαλασσινά, ολόφρεσκα όστρα κοειδή, όπως βλέπουμε, από μύδια, από πορφύρες, από γαρίδες, από καβούρια, από χταπόδια, καλαμάρια, εδώ στη Θούλα, στο Μανώλη Καμπουράκη και φυσικά οι αχυλοσαλάτες και χίλια δυο άλλα τα οποία υπάρχουν εδώ και περιμένουν τους φίλους καταναλωτές. Ο καλός καιρός βοήθησε. Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βοήθησε καλημέρα, λοιπόν ο καιρός, έτσι, δόξα, να υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Μεγάλη ποικιλία. Τα καΐκια βγήκαν έξω για τις ψαριές. Για τον κόσμο. Εδώ είμαστε και περιμένουμε τον μεγάλη κόσμο. Μεγάλη ποικιλία, θαλασσινών, οστρακοειδών, τα πάντα. Όλα και για όλα τα βαλάντια. Και για όλα τα γούστα και για όλα τα πορτοφόλια, όπως λέμε. Για όλα τα βαλάντια. Έτσι είναι. Να είστε και εσείς καλά. Να εξυπηρετήσετε το κοινό. Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω ότι η μέρα είναι θαυμάσια. Θα είναι, έκανε ωραίο Σαββατοκύριακο. Το ωραιότερο, πραγματικά. Τα ωραιότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Σαρακοστή και του χρόνου μας χρόνια πολλά. Άλλη μια φορά να δούμε όλα αυτά τα είδη που είναι εδώ στους πάγκους, ολόφρεσκα, από τις γαρίδες, από τα οστρακοειδή μας, από το σπινιάλο, από την αχυλοσαλάτες που μπορείτε να φτιάξετε, όλα τα είδη, καλαμάρια, χταπόδια, σουπιές είναι εδώ και περιμένουν το καταναλωτικό κοινό. Οι γαρίδες βέβαια πάντα πρωταγωνιστές ανάμεσα στα τόσα άλλα είδη που μπορείτε να επιλέξετε. Πορφύρες και καβούρια, μύδια, όλα είναι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και καλές αγορές στους φίλους καταναλωτές. Όλα φρέσκα! Για του χρόνου μας. Καλή Σαρακοστή με υγεία. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Χαλβάδες, ταραμοσαλάτες, όπως καταλαβαίνετε, και όλα τα σχετικά. Μεγάλη ποικιλία για το σαρακοστιανό μας τραπέζι. Με τις ελίτσες, ωραιότατες, μεγάλες ελιές, πράσινες ελιές. Η αγάπη του καταναλωτικού κοινού, τόσο που βεβαίως τις έχουν συμπεριλάβει και στις λαγάνες. Και πραγματικά, όπως μας λένε, κάνουν θράψη. Κοιτάξτε τι κρατάει ο κύριος Γρηγόρης Ατσάς. Υπέροχος φαίνεται. Από τη Βέρεια. Από τη Βέρεια, μάλιστα. Εκλεκτό προϊόν. Είδατε πώς το κάνουν στα καζάνια. Μια πολύ καλή εταιρεία, μάλιστα, η οποία ναι, μένει καινούρια, αλλά τα προϊόντα της όλα είναι άφθαστα. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαλβά, γλυκά, ωραία. Βέβαια, έχει πάρα πολύ καλά προϊόντα. Ο Κανδύλας από, μάλιστα, τη Βέρεια. Από τη Βέρεια, έτσι. Πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Κατάλαβα. Ναι, ναι. Είναι οι μέρες που αυτά θα επιλέξει ο κόσμος. Συν τα οστρακοειδή του. Ποικιλία μεγάλη, ελιές. Ακριβώς, ακριβώς. Τουσά, πιπεριές. Η λαγάνα του στο σαρακοντιστιανό τραπέζι, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Είναι οι μέρες περισυλλογής, νηστείας. Έχουμε ταραμοσαλάτες. Ωραιότατη. Ταραμοσαλάτες, ωραίες ταραμοσαλάτες, βέβαια, όλα τα σαρακοστιανά. Ακριβώς. Φιστικάκια, ξηρούς καρπούς. Ακριβώς, έτσι, ναι, είναι. Αλλά να πούμε τώρα ότι βέβαια η νηστεία είναι να επιλέξουμε όλα αυτά, αλλά είναι να κάμψουμε και λίγο την ποσότητα του φαγητού μας. Βέβαια. Είναι και λίγο να σκεφτούμε ότι οδεύουμε σιγά σιγά προς το Άγιο Πάσχα. Έτσι δεν είναι. Λίγο έτσι. Είναι μια καλή αποτοξίνωση. Χρειάζεται σε κάθε άνθρωπο. Και αυτή είναι και η ουσία της νηστείας, νομίζω. Πολύ καλά, βέβαια. Έχουμε τα πάντα σίγουρα τα τελευταία χρόνια. Όλα έχουμε... υπάρχουν. Ακριβώς. Όλα υπάρχουν. Απλώς και εμείς, όταν είμαστε πιο συγκρατημένοι. Ακόμη καλύτερο. Νομίζω είναι ότι είναι ακόμη καλύτερο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει πληθώρα επιλογών. Έχει πολλά τα πάντα έχει για να πάρει κανείς. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει, βέβαια. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή. Εδώ θα είμαστε. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο. Με υγεία να είμαστε όλοι καλά. Ο φούρνος Ανάση. Αρτοποιήματα. Σφολιατοειδή νηστίσιμα, πραγματικά έχουν πάρει φωτιές από τη νύχτα. Οι βιτρίνες λοιπόν, όλα τα ράφια έχουν στολιστεί με τα κριτσίνια, καλαμποκιού και όχι μόνο, με όλα τα σχετικά νηστίσιμα σφολιατοειδή ή λαδερά, για όλες τις επιλογές του καταναλωτικού κοινού. Τα παξιμάδια και τα αρτοσκευάσματα και φυσικά οι πρωταγωνιστές όλων αυτών είναι οι λαγάνες. Λαγάνα με λιαστή ντομάτα. Όπως καταλαβαίνετε και καλαμπόκι, η λαγάνα με ελιές, ζέα,
και όλα όσα χρειάζεται ο καταναλωτής μια τέτοια ιδιαίτερη μέρα. Τι ποικιλίες έχουμε και λαδερό και ανιστήσιμο εντελώς. Έχει και μελιά, μανιτάρι, καμπούρι, έχει μανιτάρι πίτα λάδωτη, σπανάκι. Ακριβώς. Και θα έχει άλλα κάποια καινούργια είδη που θα πούνε μέσα στη βδομάδα. Μέσα στη βδομάδα. Και... θα είναι μελάδι. Και να πούμε σε όλους τους φίλους ότι τα τελευταία χρόνια τηρείται και το ότι οι λαγάνες κρατάνε όχι μόνο την καθαρό Δευτέρα ή την πρώτη βδομάδα, ναι, αλλά σχεδόν. Ήδη, αλλά θα κάνετε λιγότερα. Ναι, ναι, γιατί, θα κάνετε. Γιατί ζητείτε, γιατί αρέσει. Ευχόμαστε υγεία, χαρά σε όλους τους καλύμνιους, στην Αυστραλία, στην Αμερική, να είναι καλά και να έχουμε υγεία και υπομονή. Και τους περιμένουμε το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι, γιατί εμείς από τώρα έχουμε καλοκαίρι. Ενημερώσαμε ότι από αύριο παρακαλώ. Το Ανάση του Γιώργου, το μαγαζί του γιού μου, θα ξανανοίξει. Κεντρική πλατεία εννοούμε, έτσι. Ανανεωμένο και μέσα στην εβδομάδα με πολλές εκπλήξεις. Πάρα πολύ ωραία. Καλές δουλειές λοιπόν και πάλι καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ για την προτίμηση. Γέμισε ο κόσμος λαγάνες εδώ, η Πάγκη. Με ό,τι αρέσει και ό,τι αγαπάω ή ο καθένας από εσάς. Κουλουράκια με γλυκάνισο, κουλούρες σταφίδας. Όπως είπαμε αγαπητοί μου φίλοι, πάρα πολλές επιλογές. Να έρθετε τα κουλουράκια εδώ, τα νηστίσιμα, τα λαδερά, τα κριτσίνια. Όλα έχουν γεμίσει εδώ τους πάγκους και περιμένουν εμάς τους καταναλωτές. Εδώ λοιπόν είναι ο χώρος της προετοιμασίας του εργαστηρίου, όπου όπως καταλαβαίνετε το ψήσιμο καλά κρατεί ώρες τώρα. Και ετοιμάζονται κι άλλα να φουρνιστούν. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλή Σαρακοστή. Επίσης. Και του χρόνου μας με υγεία. Και του χρόνου. Αντώνη, λέγε. Από τι ώρα είμαστε εδώ, 12 και κάτι. Από 12 και κάτι, μάλιστα. Γιατί οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Έτσι, οι ποσότητες που πρέπει να βγουν είναι ανάλογες με τη ζήτηση που εσείς ξέρετε από τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε, πάμε με βάση την εποχή. Πολύ ωραία. Και όπως είδαμε και στο χώρο από εκεί το καταναλωτικό, έχουμε και σκέτες, η κλασική λαγάνα. Έχουμε τέσσερις κωδικούς φτιάξαμε. Ναι, μελιές, μελιαστή ντομάτα με ελιά, η κλασική που είναι εδώ. Βεβαίως. Και μια καλαμποκιού με νυφάλα. Α, πολύ ωραία, το είδα και αυτό. Πολύ ωραία. Και λέγαμε ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος θέλει την λαγάνα και παρακάτω. Δεν είναι μόνο για την πρώτη βδομάδα δηλαδή να βρίσκουμε κτλ. Οπότε από ό,τι βλέπω και εσείς... Με για μερικές μέρες ακόμα θα βγάλουμε. Θα βγάλετε για αρκετές μέρες. Ναι, πάντα προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Αυτό. Ναι, ο σκοπός είναι αυτός. Γιατί η λαγάνα είναι ένα διαφορετικό είδος. Έτσι, δεν είναι, κλασική, δεν είναι το φουσκωτό. Με το ζυμάρι το φουσκωτό. Ναι. Και μάλιστα προχθές βλέπαμε και την Αργυρό, την Μπαρβαρίγου που έβαζε τα δάχτυλα μέσα έτσι, να ξεφουσκώσει. Ναι. Η τεχνική αυτή. Η τεχνική είναι αυτή από Έτσι. Μας αρέσει αυτό το τραγανό το οποίο σχηματίζεται τη λαγάνα και είναι εξαιρετική. Είναι συνδεδεμένη με μια πολύ σημαντική μέρα της ζωής μας, έτσι. Ναι. Όλοι μιλάμε καθαρό Δευτέρα. Είναι η αρχή της νηστείας, είναι η αρχή της Σαρακοστής. Είμαστε σε ένα άλλο πνεύμα, γαλινεύει λίγο το πνεύμα και η ψυχή μας, έτσι. Τι θα ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο. Καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο, με υγεία και χαρά, αυτό. Και πληροφορηθήκαμε ότι και Ανάση στην κεντρική πλατεία από αύριο Τρίτη. Από αύριο, ναι. Ανοιχτά οι πύλες και δεχόμαστε το κοινό. Το ανακαινήσαμε. Έτσι, πολύ ωραία. Και περιμέναμε τον κόσμο να έρθει. Γεια στα χέρια σας. Ευχαριστώ. Σε όλο ευχαριστώ το επιτελείο πολύ. Που είναι εδώ και εργάζεται πυρετοδός για να εξυπηρετήσει το κοινό. Από εδώ είναι η παραγωγή. Η παραγωγή, το βλέπουμε, προετοιμάζονται. Εδώ λοιπόν φουρνίζεται και ξεφουρνίζεται τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία. Το Αιγαίο TV περίμενε ο Αντώνης. Ναι, για να κάνει την τελευταία φουρνιά, έτσι, όπως κάθε χρόνο. Τις βάλαμε πριν λίγο. Σκομυρίζει ο τόπος, έχουν ήδη πάρει το ροδαλό το πρώτο χρώμα. Ναι. Και συνεχίζουμε. Πόση ώρα είναι το ψήσιμο, Αντώνη? Περίπου στα 30 λεπτά. Περίπου στα 30, περίπου, μάλιστα, πολύ ωραία. Και μέχρι τι ώρα θα είστε τώρα εδώ? Κανένα 2 ώρα ακόμα. Θα προλάβετε λοιπόν να πάρετε την οικογένεια και να πάτε την πόρτα σας. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια στα χέρια σας, καλή συνέχεια και του χρόνου μας με υγεία. Και του χρόνου, να είστε καλά. Και το ψήσιμο συνεχίζεται. Ελάτε να επιλέξετε αυτό που σας αρέσει, αυτό που επιθυμείτε. Είτε για το δικό σας τραπέζι, είτε να πάτε σε φιλικά σπίτια όπου θα περάσετε μαζί την ημέρα. Από τους χώρους της οικογένειας Ανάση, σας αποχαιρετάμε.